Με την καθιερωμένη ετήσια ομιλία της, η Βασίλισσα Ελισάβετ κήρυξε την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου στη Βρετανία. Την ομιλία της παρακολούθησαν για πρώτη φορά μαζί ο πρίγκιπας Κάρολος και η δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η ομιλία της Βασίλισσας συντάσσεται από τα στελέχη της Βρετανικής κυβέρνησης και αντικατοπτρίζει το νομοθετικό έργο που θα προωθήσει ο Ντέιβιντ Κάμερον τους επόμενους 12 μήνες. Βαρύτητα, όπως ήταν αναμενόμενο, δόθηκε στην αναμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής. Η κυβέρνησή μου θα καταθέσει νομοσχέδιο που θα προωθεί περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στη μεταναστευτική πολιτική. Το νομοσχέδιο θα διασφαλίζει ότι η χώρα προσελκύει εκείνους που μπορούν να προσθέσουν στο έθνος μας και αποθαρρύνει εκείνους που δεν μπορούν. Ανακοινώσεις έκανε η Βασίλισσα και για μια ακόμη σειρά θεμάτων, με κρισιμότερα την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας. Στις προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η κοινωνική πρόνοια, το συνταξιοδοτικό, η ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η Βασίλισσα ολοκλήρωσε την ομιλία της με αναφορές στις διεθνείς σχέσεις της Βρετανίας.